Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Κριάρια μου, σήμερα δραστήρια ημέρα για σας, με πολλή κούραση και φυσικά καταφέρνετε να βγείτε νικητές μέσα σε ένα βουνό από προβλήματα. Ήρεμα θα κυλήσουν και οι υπόλοιποι τομείς σας, επομένως κοιταχτείτε λίγο μέσα στον εαυτό σας τι σας λείπει και ένα λόγος να πράξετε φυσικά με ήρεμο τρόπο. Και περνάμε στον Ταύρο. Ταυράκια μου, σήμερα πρέπει να κοιτάξετε το σώμα και την υγεία σας. Έχετε κουραστεί πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά όλα θα στρώσουν έστω και με χρόνο καθυστερήσεις. Μη σας τρομάζει αυτό, η όψη των πλανητών είναι σύμμαχή σας, από εδώ και μπρος η νέα σας πορεία φέρνει μόνο κέρδη. Προσοχή όμως σε γκρίνιες. Και περνάμε στο δίδυμο. Ημέρα απολογισμού και εσείς πρέπει να προσέχετε ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Σαν ζώδιο του αέρα ευνοείστε τώρα που ο ήλιος είναι στον υδροχό, ο οποίος σας δίνει και όθηση για νέα σχέδια. Τα ερωτικά ευνοούνται και από εδώ και μπρος ό,τι σκέφτεστε μπορείτε να το κάνετε πράξη. Μη βυθίζεστε στις σκέψεις σας. Και πάμε στον καρκίνο. Μην αφήσετε κανέναν και τίποτα σήμερα να σας χαλάσει τη διάθεση. Είτε αυτό είναι στη δουλειά είτε στην προσωπική σας σχέση. Τον τελευταίο καιρό ασχολείστε πολύ με τις γνώμες τρίτων προσώπων. Η προσωπική σας άποψη είναι και η πιο σωστή. Από το μεσημέρι και μετά η ηρεμία θα σας οδηγήσει και στις λύσεις σας. Και πάμε στα λιοντάρια. Αρκετή κοπιαστική αλλά και αποδοτική σημερινή ημέρα. Οι εχθροί χρωμιάζουν με την άνοδό σας και φυσικά τα ξεκαθαρίσματα που θα κάνετε θα είναι ριζικά. Τόσο στα ερωτικά όσο και στα επαγγελματικά σας. Ήρθε η στιγμή να πάρετε μια απόφαση για το μέλλον σας. Καλό είναι να ρωτήσετε και κανένα φιλαράκι. Και περνάμε στην Παρθένο. Η μέρα κυλά με σούπερ διάθεση, μιας και η σημερινή μέρα ευνοεί όλους τους τομείς σας. Δώστε προτεραιότητα σε θέματα προσωπικού τύπου, μιας και τα επαγγελματικά σας ρολάρουν. Νέες ευκαιρίες έρχονται, εσείς πρέπει να καθίσετε να τις σκεφτείτε καλά, προτού όμως πράξετε. Ήρθε η στιγμή που τόσο πολύ περιμένατε. Και πάμε στο ζυγό. Ζυγή μου, η ημέρα σας από το πρωί σας θέλει δραστήριους και από το μεσημέρι και μετά χαλαρούς. Όλοι οι τομείς της ζωής σας ευνοούνται και πρέπει από εδώ και μπρος να δώσετε σημασία και λίγο στον εαυτό σας που τον έχετε παραμελήσει, θα έχει τώρα κάνει ένα μήνα. Προσοχή σε κρυολογήματα αλλά και μικροζημιές σήμερα. Και περνάμε στο Σκορπιό. Έντονη θα είναι η σημερινή ημέρα με αρκετά καυγαδάκια σε θέματα δουλειάς αλλά και στη σταθερή σας οικογένεια. Μην επομίζετε τα βάρη των αλωνών και ασχοληθείτε μόνο με τον εαυτό σας και από το μεσημέρι και μετά θα βρείτε τις λύσεις. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί. Και περνάμε στον Τοξότη. Χαρούμενες ειδήσεις έρχονται για εσάς από τον τομέα της εργασίας, μιας και τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί που πραγματικά εσείς το θέλετε. Μια μικρή ανασκόπηση όμως δεν βλάπτει σήμερα, μιας και το ευνοεί η μέρα για να μπορέσετε να βρείτε δύναμη και κουράγιο να πάτε παρακάτω. Η μέρα μπορεί να κυλά με γοργούς ρυθμούς, αλλά εσείς στο τέλος θα είστε οι νικητές. Και πάμε στον εγώ καιρό. Πολλά σχέδια μέσα στο χώρο της εργασίας σας προβληματίζουν τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι και μετά όμως η λύση σε κάθε πρόβλημα είναι δεδομένη. Αφιερώστε τη μέρα στο να βρείτε λύσεις σε εργασία και οικονομία και από το απόγευμα και μετά μπορείτε να χαρείτε την επιτυχία σας, η οποία είναι σίγουρα δεδομένη. Υδροχόη μου, με σκέψη και χαλαρούς τόνους τώρα που βρίσκεται ο ήλιος στο ζώδιό σας θα πρέπει να διαδεχτείτε αλλά και να αποδεχτείτε τις γρήγορες εξελίξεις οι οποίες είναι ευνοϊκές. Δώστε βαρύτητα σε θέματα ύλης, μιας και τα προσωπικά σας θέματα πάνε καλά αλλά θα μπορέσουν να πάνε και πολύ καλύτερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η μέρα ευνοεί σήμερα την επικοινωνία σας. Και πάμε στα ψαράκια μου. Ψάρια μου, μια μέρα ξεκίνησε με ξεκαθάρισμα οικονομικών θεμάτων. Βιάζεστε να προπληρώσετε λογαριασμούς και πάγια έξοδα. Μπορείτε να το κάνετε και την επόμενη εβδομάδα, δεν χρειάζεται άγχος. Σήμερα είναι καλό να ασχοληθείτε με τα ερωτικά σας, μιας και η επικοινωνία έχει την τιμητική της. Καλό είναι να κοιτάτε που και που και να διασκεδάζετε. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.